όλες τις προοπτικές και δυνατότητες να απογειωθεί. Έχει πλέον το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το μοναδικό κρατικό αεροδρόμιο στη βορειοδυτική Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και εξυγχρονισμού. Ένα έργο που ξεκίνησε το 2006, μειώθηκε ως φυσικό αντικείμενο, πέρασε από 40 κύματα και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες με την οριστική παραλαβή του από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι δύο χώροι στάθμευσης που έχουν διαμορφωθεί στον περιβάλλοντα χώρο, ένας για τους ταξιδιώτες και ένας για τις εταιρείες ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο παλιό πάρκινγκ, ο κόμβος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, ένα έργο που υλοποιεί η περιφέρεια Ηπείρου, αλλά κυρίως ο νέος, λιτός και καλέσθητος τερματικός σταθμός, δεν θυμίζουν σε τίποτα το παρελθόν. Μία εντελώς νέα και σύγχρονη εικόνα παρουσιάζει το Διεθνές Αεροδρόμιο των Ιωαννίνων Βασιλιάς Πύρος από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης και εξυγχρονισμού του. Οι νέες αίθουσες αναμονής, αναχωρήσεων και αφίξεων συνοδεύονται από την αναδιάταξη των γραφείων της πολιτικής αεροπορίας, προκειμένου το αεροδρόμιο να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικό. Μάλιστα, τα ολοκένουργια γραφεία βρίσκονται στη φάση του καθαρισμού και τελικής τακτοποίησης, ενώ οι νέες αίθουσες υποδέχθηκαν τους πρώτους επιβάτες μόλις την περασμένη Παρασκευή. Αυτή είναι η νέα αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τις ώρες αιχμής βέβαια επικρατεί ένας συνωστισμός και αίτημα των φορέων του τουρισμού κυρίως είναι στο μέλλον να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Στον χώρο αναμονής λειτουργούν κηλικείο, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, ενώ ένα ειδικό ενημερωτικό περίπτερο έχει εγκαταστήσει έξω από την αίθουσα των αφίξεων η Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τους Δήμους. Το γραφείο αυτό πρόκειται να στελεχωθεί παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες για το τουριστικό προϊόν της περιοχής και όχι μόνο. Οι νέες εγκαταστάσεις δημιουργούν ευίωνες προοπτικές σε ένα αεροδρόμιο που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν σχεδόν άχρηστο. Πλέον, σε συνδυασμό με τους οδικούς άξονες, την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στην τροφοδοσία αεροσκαφών της πολιτικής και γενικής αεροπορίας, αλλά και το χαμηλό κόστος αυξάνεται συνεχώς το ενδιαφέρον των εταιριών. Τον εξυγχρονισμό και την επέκταση του αεροδρομίου Ιωαννίνων φυσικά συμπληρώνουν ο νέος αεροδιάδρομος που έχει παραδοθεί εδώ και αρκετό καιρό, καθώς και ο νέος πύργος ελέγχου. Έτσι, ενώ πριν από λίγα χρόνια το αεροδρόμιο δεν είχε καν καύσιμα, σήμερα φιλοξενεί πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες καθώς και από την Κύπρο. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι πτήσεις εσωτερικού. Ήδη εξάλλου είναι αξιοσημείωτη η άνοδος της αεροπορικής κίνησης, καταγράφοντας ρεκόρ σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, χάρη στις κοινές προσπάθειες της πολιτείας, των αυτοδιοικητικών, καθώς και των ανθρώπων του τουρισμού και της αεροπορίας, για την ολοκλήρωση των υποδομών και την προσέλκυση εταιριών και επισκεπτών. Όσον αφορά τις επιβατικές πτήσεις, τα δρομολόγια της Αθήνας εμφανίζουν υψηλές πληρότητες, ενώ οι 6 διεθνείς πτήσεις τσάρτερ από τη Σουηδία, τη Δανία, την Νορβηγία και την Κύπρο χαρακτηρίζονται ήδη επιτυχημένες. Επίσης, ήδη ο σκανδιναβικός τουριστικός κολοσσός Απόλλω ανακοίνωσε την αύξηση των δρομολογίων προς τον Διεθνή Αερολιμένα Ιωαννίνων για το 2020. Σύμφωνα εξάλλου με πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων, το πρώτο δίμηνο του 2019, τον Ιανουάριο, μετακινήθηκαν από και προς το αεροδρόμιο 7.914 επιβάτες, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 45,3% σε σύγκριση με τον μέσο όρο επιβατών για τον Ιανουάριο του 2017. Για τον Φεβρουάριο η άνοδος ήταν μεν μικρότερη, όμως επίσης σημαντική, καθώς η κίνηση αυξήθηκε κατά 25% συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες των 2 προηγούμενων ετών, με συνολικά 7.190 επιβάτες.